Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Σκύλο. Όχι του σκύλου, αλλά ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές συμβουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Της Ανατολής τα μέρη μια φορά κι έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουρλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Κουρμαδιά πικραμένα λένε τώρα της έρημου τα παιδιά. Ένας νέος από σόλη και γενιά ξυλική αγρυγάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει δεν του είναι με ματιά η πίτερη κι όρκος τον αλλάχτους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά ξεκινά με λίγου δόντι και με λιοντάριου προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγά τον Άνω Στάνιο να τον πιάσουν ζωντανό. Να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα την πιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου της πύλες ο προφήτης καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα πιστά μας που τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλά που από το ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρει δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Thank you.